Τώρα, Ιουλία, να μείνουμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριντα συγκεκριμένα, για κάτι που θυμίζει λίγο θρίλερ. Κάποιος, ένας άντρας, κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό του και χάθηκε ξαφνικά. Άνοιξε αυτό που λέμε γη και το κατάπιε. Νομίζω ότι και η πιο εφάνταστη ταινία επιστημονικής φαντασίας, οχριά μπροστά σε αυτό που συνέβη. Η τρύπα, που δεν είναι άμεσα ορατή, επειδή καλύφθηκε με χώμα άμεσα, είναι ικανή να καταπιεί ολόκληρο το σπίτι. Οι αρχές θεωρούν τον άτυχο άνδρα νεκρό, ωστόσο δεν έχουν βρει ακόμα τη σωρό του. Άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Το ασυνήθιστο φαινόμενο θυμίζει τουλάχιστον ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η τρύπα που άνοιξε ξαφνικά ρούφηξε τον 36χρονο που κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό του. Ο μόνος που άκουσε τις φωνές ήταν ο αδελφός του. Τον άκουσα να ουρλιάζει. Μπήκα στο δωμάτιο και το μόνο που είδα ήταν μια τεράστια τρύπα και το πάνω μέρος του κρεβατιού. Τίποτα άλλο. Πήδηξα μέσα στην τρύπα και προσπάθησα να τον τραβήξω. Τον άκουγα να μου φωνάζει να τον βοηθήσω και δεν μπορούσα. Η μαύρη τρύπα, με 30 μέτρα διάμετρο και 15 μέτρα βάθος, δεν είναι εντελώς ορατή από το εξωτερικό του σπιτιού, καλύφθηκε άμεσα από στρώμα εδάφους. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οφείλεται στη διάβρωση του υπεδάφους, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη Φλόριντα, αλλά και σε άλλες Αμερικανικές πολιτείες. Η διάβρωση του εδάφους μπορεί να προκληθεί από σφοδρές βροχοπτώσεις, παρατεταμένη ξηρασία, σεισμούς και ανοικοδόμηση. Η σωρός του θύματος δεν έχει βρεθεί, ενώ τα σωστικά συνεργεία σταμάτησαν τις εργασίες τους, καθώς η τρύπα συνεχίζει να διευρύνεται και το σπίτι μπορεί να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή. Πραγματικά, απίστευτο. Τώρα να πάμε στην